Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Ξεκινώ ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο σας για το αν και κατά πόσον η δέσμευση του Πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας εχθές ήταν για σας πιστική, ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι επειδή δεν προαναγγέλλονται οι πρόωρες εκλογές, όλα είναι ανοιχτά για το φθινόπωρο. Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι κύριε Χατζηνικολάου ότι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και το θέμα δεν είναι να μαντέψουμε το πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά τι θα γίνει μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία. Δηλαδή την επόμενη μέρα, στο αν θα δοθούν απάντηση, θα δοθεί απάντηση στα σοβαρά αδιέξοδα τα οποία αντιμετωπίζουν πλατεία λαϊκά στρώματα, στο αν θα αντιμετωπιστεί η προσπάθεια την οποία κάνει τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα και ιδιαίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, αυτό που λέμε εντός των τυχών, και να καλλιεργήσουν αυταπάτης για την επόμενη μέρα. Γιατί τα δύσκολα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μπροστά μας, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα εκλεγεί. Λέτε ότι η πρώτη Κυριακή, με την απλή αναλογική, δεν θα δώσει κυβέρνηση. Δεν θα καταφέρουν να συνεργαστούν μεταξύ τους οι πολιτικές δυνάμεις ώστε να μην περιπέσουμε σε κατάσταση ακυβερνησίας. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το αν θα δώσουν η κυβέρνηση, άλλωστε, και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε για τον εξής λόγο. Γιατί υπάρχει κόκκινη γραμμή που ενιοποιεί τις πολιτικές των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Κινήματος Αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η κόκκινη γραμμή βεβαίως είναι οι κατευθύνσεις, είναι οι πολιτικές, είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, η στρατηγική συμφωνία με τους Αμερικάνους. Λέτε ότι θα μπορούσαν λοιπόν αυτοί οι τρεις να συνεργαστούν μεταξύ τους. Θα μπορούσαν και το βλέπουμε άλλωστε ότι μια σειρά νομοσχέδια, τα περισσότερα τα έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, πολλά έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν οι διαφορές οι οποίες τεχνικά οξύνονται είναι ακριβώς για να συγκαλύψουν την ταυτότητα την οποία υπάρχει όσον αφορά τις στρατηγικές επιλογές παρά τις επιμέρους διαφοροποίησης του κάθε κόμματος, που όμως αυτές οι διαφοροποίησεις δεν αλλάζουν την ουσία και ούτε μπορούν να δώσουν απάντηση στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας και η νεολαία της. Τώρα, φαίνεται ότι η ακρίβεια, αυτό έδειξε πριν από λίγο η εξαμηνιαία δημοσκόπηση της MRB, στην οποία είμαστε και εμείς και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης συνδρομητές. Μάλιστα λέω για τους ακροατές που με ρωτούν ότι έχει ανέβει ήδη η δημοσκόπηση και στο real.gr και στο enikos.gr. Μπορείτε να μπείτε και να την δείτε αναλυτικά. Προκύπτει, κύριε Καραθανασόπουλε, ότι το κεντρικό θέμα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και μάλιστα ότι θεωρούν ότι υπάρχει εκτεταμένη εσχροκέρδεια. Θέλω να σας ρωτήσω πώς κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο ζήτημα και τι θα κάνατε διαφορετικά στη θέση της. Κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό να είναι ακριβέ το βασικό πρόβλημα. Γιατί ακριβώς μεγάλα στρώματα, λαϊκά στρώματα, δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες. Ή βλέπουν πολύ γρήγορα να εξαντλούνται τα όποια πενιχρά εισοδήματα έχουν. Να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα τους πέρα. Άρα δηλαδή είναι βασικό ζήτημα και για την ίδια την επιβίωση πολλών από αυτών. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς το θεωρούμε ότι είναι βασικό ζήτημα και πολύ σωστά το αναδεικνύει και η δημοσκόπηση της MRB, η τάση. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει να δούμε τις αιτίες. Ποιες είναι οι αιτίες της ακρίβειας και ιδιαίτερα στα ζητήματα της ενέργειας. Οι αιτίες της ακρίβειας δεν είναι ουρανοκατέβατες, αλλά είναι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, η πολιτική απελευθέρωση της ενέργειας, η λεγόμενη πράσινη μετάβαση και απολιγνητοποίηση και βεβαίως ρόλος αυτό το πολύ ακριβό μείγμα το οποίο διαμορφώθηκε και με τους διάφορους φόρους που πέσανε πάνω, την έμεση φορολογία, σχετίζεται ακριβώς και με τους οξυμένους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα διάφορα υπεριαλιστικά κέντρα για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών που οδήγησε και στον πόλεμο ο οποίος διεξάγεται τώρα στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν αυτό το μείγμα, αυτές τις συνθήκες, αν δεν τις αφισβητήσεις, δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα
την αντιμετώπιση ακρίβειας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι τα όποια μέτρα προτείνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και της φτώχειας είναι ουσιαστικά αδιέξοδα. Είναι πολύ λίγα για να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τα νοικοκυριά, οι επαγγελματίες, οι μικρές επιχειρήσεις από το ζήτημα της αύξησης της τιμής, και ταυτόχρονα είναι και αδιέξοδο γιατί πέφτουν σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Γιατί ακριβώς το ενεργειακό μείγμα είναι αυτό που έχει διαμορφώσει αυτά τα υψηλά περιθώρια, που πάνω σε αυτά βεβαίως υπάρχει και η κερδοσκοπία των επιχειρήσεων, βεβαίως είναι και όλα αυτά τα παιχνίδια, αλλά ταυτόχρονα αν δεν αντιμετωπίσουμε το βασικό, το πρωτογενές αίτιο, δεν μπορούμε να δώσουμε αποτέλεσμα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δεν είναι τυχαίο ότι και τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, δεν αμφισβητούν αυτό το μείγμα και οι προτάσεις τους είναι παρεμφερείς, άρα αδιέξοδες. Μάλιστα. Έρχομαι. Έτσι λοιπόν, και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με αυτό. Ναι. Έτσι λοιπόν, αν δεν αντιμετωπίσουμε την πρωτογενή, τη βασική αιτία, τότε δεν θα υπάρχει αντιμετώπιση τη σοβαρή επίπτωση που αντιμετωπίζουμε λόγω τη ακρίβεια στα λαϊκά στρώματα. Και ένα σύντομο σχόλιο σας, κύριε Καραθανασόπουλε, για να κλείσουμε, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο το καλοκαίρι, ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι μετά τη συνάντηση Biden-Erdogan εκτονώνεται το πράγμα. Κοιτάξτε, όλη η προσπάθεια η οποία είναι το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να καλλιεργηθούν αυταπάτες και ένα κλίμα εφησυχασμού, με το γεγονός ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημειοφόρο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή και άρα θα έχει την ισχυρή προστασία των λεγόμενων συμμάχων μας, αποδεικνύεται ένα αφήγημα το οποίο είναι, δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Γιατί την ίδια στιγμή που η Ελλάδα παίζει αυτό το ρόλο του σημειοφόρου, την ίδια στιγμή διεξάγεται ένα ανατολίτικο παζάρι με την Τουρκία, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και για να παραμείνει ισχυρό το νότιο-ανατολικός πυλώνας του ΝΑΤΟ, και βεβαίως για να ικανοποιηθούν μια σειρά απαιτήσεις. Στο βάθος αυτών των επιδιώξεων επί της ουσίας είναι ακριβώς η λογική της συνδιαχείρισης. Λογική της συνδιαχείρισης, η οποία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και από αυτή την άποψη, εμείς ο κίνδυνος να υπάρξει θερμό επεισόδιο είναι υπαρκτός. Η επιθετικότητα της Τουρκίας οξύνεται και μέσα από αυτά τα παζάρια που κάνει με τους Αμερικάνους και του ΝΑΤΟ. Και από αυτή την άποψη, εμείς λέμε καθαρά ότι αυτή την επιλογή την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα, όχι μόνο δεν θωρακίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αντίθετα αμφισβητούν, και θα τα πληρώσει πολύ ακριβά, και ήδη το πληρώνει πολύ ακριβά αυτές τις επιλογές, ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το βουλευτή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καραθανασόπουλο. Καλή σας μέρα. Γεια σας.